Γεια σας, είμαι ο Μινέζας Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την 10η ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας. Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την ενότητα είναι τα υποπλέπτοντα πρωτόκολλα 2 καταστάσεων, 3 καταστάσεων και 4 καταστάσεων και συγκεκριμένα τα πρωτόκολλα Μέση και Dragon. Επίσης, θα μιλήσουμε για τη Συμφωνία Μνημών Ελένα και L2. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι να παρουσιάσουμε τα βασικά πρωτόκολλα επίτευξης συμφωνίας μνημών κρυφής μνήμης ΚΑΣ και ανάλυση του πιο σημαντικού και δημοφιλές πρωτοκόλλου του ΜΕΣΗ. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα συνέπειας. Στους παράλληλους επεξεργαστές μας ενδιαφέρει κυρίως η συνέπεια της μνήμης του επεξεργαστή. Τι σημαίνει η συνέπεια της μνήμης? Σημαίνει ότι μία ανάγνωση που έπειται μιας εγγραφής από τον ίδιο επεξεργαστή θα πρέπει να επιστρέψει τα αποτελέσματα της τελευταίας εγγραφής από αυτόν τον επεξεργαστή ή κάποιας άλλης εγγραφής από παράλληλο πυρήνα. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν σειριοποιηθεί όλες οι εγγραφές στην συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης και θα πρέπει η ανάγνωση να είναι συνεπής με την προτελευταία εγγραφή. Μια εγγραφή που έπεται μιας ανάγνωσης από τον ίδιο επεξεργαστή θα πρέπει να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα της ανάγνωσης. Δηλαδή, να μην εκτελέσει πρώτα η ανάγνωση και μετά η εγγραφή ή η εγγραφή και μετά η ανάγνωση με κάποια λάθος σειρά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα μοντέλο συνέπειας γνωστό στον προγραμματιστή, ώστε να μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο το σύστημα ανταποκρίνεται σωστά στις διάφορες λειτουργίες που έχει αυτός ζητήσει. Στα παράλληλα συστήματα υπάρχουν δύο ανεξάρτητες απαιτήσεις για τη μνήμη. Η πρώτη απαίτηση είναι να υπάρχει συνέπεια μνήμης, δηλαδή ο κάθε επεξεργαστής να βλέπει τα ίδια δεδομένα σε κάθε θέση της μνήμης. Σε κάθε διεύθυνση της μνήμης υπάρχουν δεδομένα. Οι επεξεργαστές θα πρέπει να βλέπουν την ίδια ακριβώς εικόνα των δεδομένων. Μπορεί να θεωρηθεί παράξενο πώς γίνεται κάποιος επεξεργαστής να βλέπει κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση της μνήμης να έχει διαφορετικά δεδομένα από τα πραγματικά, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη διάλεξη, ότι υπάρχει πιθανότητα σε ένα πολυπύρηνο σύστημα κάποιος επεξεργαστής να έχει ενημερώσει την off-chip μνήμη, μια συγκεκριμένη διεύθυνση, και ένας επεξεργαστής που είχε στο παρελθόν ζητήσει δεδομένα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση και άρα βρισκόταν στην κρυφή μνήμη του συγκεκριμένου επεξεργαστή να βλέπει άλλη εικόνα, γιατί βλέπει τα δεδομένα της κρυφής μνήμης που είναι άκυρα ως προς την διεύθυνση της RAM. Άρα λοιπόν, η πρώτη απέτηση είναι η συνέπεια της μνήμης. Όλοι οι επεξεργαστές θα πρέπει να βλέπουν στις ίδιες διευθύνσεις μνήμης τα ίδια δεδομένα. Η δεύτερη απέτηση είναι το κλείδωμα της θέσης μνήμης. Αυτό σημαίνει μία μόνο διεργασία να μπορεί να ενημερώσει κάποια δεδομένα που βρίσκονται στην εξωτερική μνήμη, απαγορεύοντας άλλες διεργασίες, αλλά ανήμερα να τροποποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Αυτό επιτυχάνεται με λειτουργίες τόσο software, όπως η ύπαρξη του αμοιβαίου αποκλεισμού Mutex σε περίπτωση που έχουμε το ίδιο λειτουργικό σύστημα, αλλά και με hardware, δηλαδή η ύπαρξη ατομικών λειτουργιών. Ατομική λειτουργία είναι μια λειτουργία η οποία εκτελείται αδιάσπαστα στο διάβλο και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να διασπαστεί και να εκτελεστεί κάποια άλλη λειτουργία. Θα πρέπει λοιπόν και οι δύο αυτές ανεξάρτητες απαιτήσεις να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, γιατί αλλιώς προκύπτουν πλήθος από προβλήματα. Έτσι λοιπόν θα δούμε τα υποκλέπτοντα πρωτόκολλα, snooping protocols, πώς λειτουργούν και πώς μπορούν να επιτύχουν τη συνέπεια της μνήμης την οποία χρειαζόμαστε σε ένα παράλληλο και κατανεμμένο σύστημα.
Τα πολυπύρηνα συστήματα έχουν πολλές κρυφές μνήμες που συνδέονται στο φυσικό διάβλο. Επειδή είπαμε προηγουμένως, υπάρχει η περίπτωση κάποιος επεξεργαστής να βλέπει άλλη εικόνα σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης, τότε έχει υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται το υποκλέπτον πρωτόκολλο συνοχής. Όπως καταλαβαίνουμε από τον ορισμό, υποκλέπτον πρωτόκολλο σημαίνει ότι κρυφακούει το διάβλο, κάποια κρυφή μνήμη. Άρα λοιπόν είναι τα πρωτόκολλα στα οποία οι κρυφές μνήμες ακούνε συνεχώς το διάβλο και ενημερώνουν κατάλληλα τις καταστάσεις. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή αυτά τα πρωτόκολλα γιατί δεν έχουν τα μειονεκτήματα του ευρετηρίου, του ίντεξ, το οποίο το ίντεξ προκαλούσε ένα μοναδικό σημείο συμφόρησης και μια αυξημένη κυκλοφορία στο διάβλο, αφού η κάθε κρυφή μνήμη έπρεπε πρώτα να αναζητήσει στο ίντεξ την κατάσταση μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης προτού τη διαβάσει. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό το μοναδικό σημείο συμφόρησης προκαλούσε και προβλήματα κλιμάκωσης. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα ώστε να περιλάβει εκατοντάδες επεξεργαστές. Άρα λοιπόν, στα υποκλέπτοντα πρωτόκολλα συνοχής κρυφής μνήμης διατηρείται η συνέπεια της μνήμης με το να κρυφακούει ο κάθε ελεκτής κρυφής μνήμης το διάβλο, τον κοινό διάβλο που συνδέει τις κρυφές μνήμες με την εξωτερική RAM μνήμη. Επειδή οι κρυφές μνήμες χρησιμοποιούν γραμμές CAS, η κάθε γραμμή CAS αποτελείται από πολλά byte, για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε 64 byte ή 128 byte σε γραμμή κρυφής μνήμης, άρα λοιπόν η συνέπεια στα snooping πρωτόκολλα διατηρείται σε επίπεδο cache block, δηλαδή όλα τα byte θα είναι συνεπή. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί ένα byte μόνο. Οι βασικές ιδιότητες αυτής της κατηγορίας είναι οι εξής. Όλες οι συναλλαγές θα πρέπει να είναι εμφανείς στις άλλες κρυφές μνήμες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας κοινός διάβλος που συνδέει τις κρυφές μνήμες με τη RAM και οποιαδήποτε συναλλαγή απαιτεί πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη θα πρέπει να διέλθει από τον κοινό διάβλο. Άρα όλες οι συναλλαγές στο διάβλο είναι εμφανείς σε όλες τις κρυφές μνήμες του συστήματος που συνδέονται σε αυτό το κοινό διάβλο. Είναι εμφανής με την ίδια σειρά που εμφανίστηκαν στο διάβλο. Δηλαδή, ας φανταστούμε την περίπτωση να έχουμε καμιά 32 κρυφές μνήμες στο διάβλο. Αν μία κρυφή μνήμη που βρίσκεται σε μία άκρη του διάβλου γράψει ένα δεδομένο και μετά μία άλλη κρυφή μνήμη του στο διάβλο που βρίσκεται στην άλλη μεριά του διάβλου γράψει και αυτή κάτι στο διάβλο, θα πρέπει όλες οι κρυφές μνήμες να δούνε ότι πρώτα έγινε η εγγραφή ενδεχομένως από την πρώτη άκρη, π.χ. την αριστερή, και στη συνέχεια από την άλλη άκρη. Διαφορετικά, αν η σειρά είναι ανάποδα, δηλαδή κάποιες κρυφές μνήμες βλέπουν ότι πρώτα έγραψε η Α και μετά η Β, ενώ οι άλλες κρυφές μνήμες που είναι πιο κοντά στη Β δούνε ότι έγραψε πρώτα η Β και μετά η Α, τότε δημιουργείται ένα πρόβλημα. Θέλουμε όλες οι κρυφές μνήμες να βλέπουν την ίδια σειρά. Και θα πρέπει να εμφανίζονται ασφαλώς όλες οι εγγραφές στο διάβλο. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι απαραίτητες συναλλαγές να εμφανίζονται. Και ασφαλώς οι ελεκτές να ενεργούν κατάλληλα όταν βλέπουν κάποια συναλλαγή, που σημαίνει ίσως να ενημερώνουν τα δεδομένα που έχουν σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι είναι μια κατάσταση εγγραφής. Ένα παράδειγμα από snooping πρωτόκολλο εμφανίζεται στο συγκεκριμένο slide, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο επεξεργαστικά στοιχεία ή και παραπάνω, P1 έως PN, όπου το κάθε επεξεργαστικό στοιχείο έχει τη δικιά του κρυφή μνήμη, συμβολίζεται με το δολάριο, και παρατηρούμε ότι όταν το επεξεργαστικό στοιχείο PN γράψει κάτι στην κρυφή μνήμη, τότε ενημερώνεται και τα δεδομένα του P1
σε περίπτωση που φέρει τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα Snoopic πρωτόκολλα που είχε χρησιμοποιηθεί στις υλοποιήσεις της δεκαετίας του 80. Αυτό το πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο write-through, δηλαδή οποιαδήποτε γραφή κάνει ένα επεξεργαστικό στοιχείο στη RAM, αμέσως write-through πηγαίνει στη RAM, δεν σταματάει λοιπόν στην κρυφή μνήμη και επίσης μπορεί να είναι δύο ειδών, να είναι είτε write invalidate είτε write update. Θα τα δούμε και συνέχεια, απλώς το write invalidate σημαίνει ότι όταν έχει γίνει μια γραφή στέλνει ένα μήνυμα ακύρωσης και όλες οι κρυφές μνήμες που φέρουν τη συγκεκριμένη διεύθυνση ακυρώνουν, κάνουν invalidate τη συγκεκριμένη γραμμικάς, ενώ το write update σημαίνει ότι οι κρυφές μνήμες που φέρουν τη συγκεκριμένη διεύθυνση ενημερώνουν τα κατάλληλα στοιχεία. Όπως είπαμε, χρησιμοποιείται ένας κοινός διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις κρυφές μνήμες και στη RAM. Προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ένας κοινός διάβλος, απαιτείται μία διαιτησία διάβλου, ένα bus arbitration. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η επικοινωνία, απαιτούνται τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι το arbitration που καθορίζεται ποια κρυφή μνήμη, ποιος ελεκτής κρυφής μνήμης θα χρησιμοποιήσει το διάβλο. Στη δεύτερη φάση στέλνονται οι εντολές, για παράδειγμα εγγραφής, και οι διευθύνσεις που αφορούν αυτές τις εντολές, και στην τρίτη φάση στέλνονται τα δεδομένα. Άρα λοιπόν, αρχικά μια συσκευή ζητά το διάβλο, ο διαιτητής δίνει την κυριαρχία του διάβλου σε αυτή τη συσκευή, η συναλλαγή συνεχίζει και όλες οι άλλες συσκευές παρακολουθούν το διάβλο. Όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, η κάθε γραμμή κρυφής μνήμης φέρει και κάποια bit διαχείρισης, με τα πιο σημαντικά να είναι invalid ή valid και clean ή dirty. Το invalid ή valid σηματοδοτεί κατά πόσον είναι έγκυρη η συγκεκριμένη γραμμή της κρυφής μνήμης και κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος άλλος ελεκτής κρυφής μνήμης γράψει στην συγκεκριμένη διεύθυνση RAM κάποια δεδομένα, τότε σε ένα πρωτόκολλο write invalidate θα τεθεί το συγκεκριμένο bit σε invalid σε οποιαδήποτε άλλη κρυφή μνήμη φέρει τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Ενώ αν χρησιμοποιήσουμε το άλλο bit είναι το clean ή dirty, δείχνει κατά πόσο η κρυφή μνήμη έχει τροποποιηθεί ή όχι. Αν χρησιμοποιήσουμε μία κρυφή μνήμη write back, που σημαίνει ότι δεν μεταφέρονται οι αλλαγές στη RAM, αλλά παραμένουν στην κρυφή μνήμη, το οποίο βέβαια δεν χρησιμοποιείται σε κάποιο Snoopic πρωτόκολλο, αλλά υπάρχουν και αυτές οι κρυφές μνήμες, θα πρέπει τότε να τεθεί το bit σε dirty, γιατί έχει γίνει κάποια τροποποίηση δεδομένων, τα δεδομένα αυτά βρίσκονται στην κρυφή μνήμη, και θα πρέπει όταν εκδιωχθούν από την κρυφή μνήμη να αποθηκευτούν στη RAM, να μεταφερθούν οι αλλαγές στη RAM, οπότε το bit clean and dirty καθορίζει κατά πόσο θα πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά ή όχι. Όλα τα δεδομένα ασφαλώς έχουν μια κατάσταση. Ακόμα και αυτά που δεν βρίσκονται στην κρυφή μνήμη θεωρούνται ότι είναι invalid. Η πιο απλή κρυφή μνήμη για συστήματα με έναν επεξεργαστή είναι η write-through, δηλαδή οι αλλαγές που κάνει ο επεξεργαστής σε κάποια διεύθυνση επηρεάζουν βέβαια και την κρυφή μνήμη, αλλά πηγαίνουν και στη RAM. Write no allocate, δηλαδή όταν γίνεται κάποια εγγραφή σε μια διεύθυνση που δεν υπάρχει στην κρυφή μνήμη, τότε δεν χρειάζεται πρώτα να γίνει μια ψεύτικη αστοχία ώστε να έρθουν τα δεδομένα στην κρυφή μνήμη
και συνέχεια να τροποποιηθούν, κατευθείαν μπορούν να γραφούν στην εξωτερική μνήμη, και η οποία κρυφή αυτή μνήμη έχει ανάγκη μόνο για ένα bit κατάστασης, που είναι το valid invalid. Όταν έχουν τα δεδομένα σε μια εστοχή ανάγνωση, τότε σημειώνουν το valid, ενώ σε εγγραφή ενημερώνεται αμέσως και η κρυφή μνήμη και η μνήμη RAM. Μια πιο σύνθετη κρυφή μνήμη δεν χρησιμοποιεί τη write through λειτουργία, αλλά χρησιμοποιεί τη write back. Δηλαδή, επιτρέπει την καθυστέρηση της ενημέρωσης της εξωτερικής off-chip μνήμης με τις αλλαγές που έχουν γίνει, με το να έχει ένα bit. Ένα bit τροποποίηση, όχι, το dirty bit, και αυτό το bit υποδηλώνει ότι τα δεδομένα στη συγκεκριμένη γραμμή της κρυφής μνήμης δεν έχουν μεταφερθεί στη RAM. Οι πιο σύνθετες cache έχουν πολλαπλές καταστάσεις και σε κάθε κρυφή μνήμη η ίδια διεύθυνση μπορεί να ανήκει σε πολλαπλές καταστάσεις. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα διάνυσμα π διαστάσεων, όπου π είναι ο αριθμός των κρυφών μνημών. Για παράδειγμα, αν ένα σύστημα έχει 8 κρυφές μνήμες, τότε η ίδια διεύθυνση μνήμης έχει 8 καταστάσεις. Για κάθε κρυφή μνήμη έχει τη δικιά της κατάσταση. Έτσι λοιπόν δημιουργείται το διάνυσμα των 8 θέσεων. Σε ένα πρωτόκολλο snooping, η κατάσταση μιας γραμμής αλλάζει είτε από τον επεξεργαστή είτε από τον διάβολο. Ποια είναι λοιπόν τα τμήματα ενός πρωτοκόλλου snooping? Καταρχήν αποτελείται από κάποιες προκαθορισμένες καταστάσεις. Για παράδειγμα, άμα έχουμε 2 καταστάσεις, αλλά λέμε ένα πρωτόκολλο 2 καταστάσεων, 3 καταστάσεων, 4 καταστάσεων και ούτω καθεξής. Από το διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων μπορεί και βρίσκεται η επόμενη κάθε φορά κατάσταση αναλόγως της ενέργειας που θα συμβεί. Άρα έχουμε τις προκαθορισμένες καταστάσεις, τις μεταβάσεις και τις έγκυρες μεταβάσεις ως προς τα γεγονότα ανάμεσα σε αυτές τις προκαθορισμένες καταστάσεις και τις ενέργειες που συνδέονται με κάθε αλλαγή κατάστασης σύμφωνα με το διάγραμμα καταστάσεων. Πολύ σημαντικό είναι να έχουμε ατομικούς διάβλους. Ατομικός διάβλος σημαίνει ότι όλες οι φάσεις αποστολής μιας συναλλαγής, διαιτησίας, αποστολή εντολών, διεύθυνσης και δεδομένων, μπορούν να συμβούν χωρίς κάποια διακοπή. Δηλαδή να συμβούν one shot, κατευθείαν όλες αυτές οι φάσεις της επικοινωνίας ανάμεσα σε μια κρυφή μνήμη και σε μια RAM. Όλες οι επικοινωνίες βέβαια του διάβλου τοποθετούν σε μια σειρά, ονομάζεται bus order, και τη σειρά αυτή την κανονίζει ο διοικητής ή ο αφέντης του διάβλου, ο bus master. Μία από τις συνηθισμένες καταστάσεις που παρατηρούμε στις κρυφές μνήμες είναι η κατάσταση της ιδιοκτησίας. Άρα λοιπόν, μία κρυφή μνήμη, write back, θεωρείται ότι είναι ο ιδιοκτήτης μιας τροποποιημένης γραμμής, δηλαδή μιας γραμμής που έχει dirty bit ενεργοποιημένο στη συγκεκριμένη κρυφή μνήμη, αν έχει γράψει κάποια δεδομένα. Άρα λοιπόν, φέρει αυτή την τελευταία τροποποίηση της συγκεκριμένης διεύθυνσης της RAM. Ασφαλώς, για να τροποποιήσει τα δεδομένα, η κρυφή μνήμη θα πρέπει να έχει αποκλειστικότητα της συγκεκριμένης διεύθυνσης. Γιατί αν μια διεύθυνση είναι κοινή σε πολλές άλλες διευθύνσεις, σε πολλές άλλες κρυφές μνήμες, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να αποκτήσει αποκλειστικότητα, ότι μόνο αυτή έχει το δικαίωμα της τροποποίησης, και συνέχεια να τροποποιήσει τα δεδομένα. Αν λοιπόν δεν έχει αυτή την αποκλειστικότητα, τη ζητάει και εφόσον την αποκτήσει μπορεί να συνεχίσει. Ακόμα και να έχει τα δεδομένα σε μια έγκυρη κατάσταση, θα πρέπει να αποκτήσει την αποκλειστικότητα με το να κάνει μια συναλλαγή τύπου write miss, ώστε να κάνει αναβάθμιση των δικαιωμάτων κτήσης από έγκυρα δεδομένα σε αποκλειστικής χρήσης δεδομένα. Το πιο απλό πρωτόκολλο συνέπειας μνήμης
τύπου υποκλέπτων πρωτόκολλο είναι το πρωτόκολλο δύο καταστάσεων. Σε αυτό λοιπόν το πρωτόκολλο υπάρχουν δύο καταστάσεις. Υπάρχει κατάσταση V και κατάσταση I. Το V είναι το valid, το I είναι το invalid. Εδώ πέρα φαίνονται όλες οι έγκυρες μεταβάσεις. Οι έγκυρες μεταβάσεις έχουν τη μορφή α κάθετος β. Δηλαδή, αν παρατηρηθεί το α, τότε θα συμβεί το β. Αν απαιτηθεί να γίνει το α, τότε θα συμβεί το β. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τις καταστάσεις ότι από το valid, αν δηλαδή μια κρυφή μνήμη έχει έγκυρα δεδομένα στη συγκεκριμένη γραμμή και απαιτηθεί να γίνει processor read, να διαβάσει ο επεξεργαστής, τότε δεν θα γίνει κάποια αλλαγή, αλλά η κατάσταση θα παραμένει η ίδια, valid. Ομοίως, αν αποφασίσει να γράψει power write, processor write, να γράψει δεδομένα, τότε θα γράψει δεδομένα, αλλά θα στείλει ένα μήνυμα bus write. Δηλαδή, ότι θα γράψει δεδομένα και όλες οι άλλες κρυφές μνήμες θα πρέπει να ενημερωθούν ότι θα τροποποιηθούν τα δεδομένα. Άρα λοιπόν, αν κάποια άλλη κρυφή μνήμη φέρει τα συγκεκριμένα δεδομένα, τότε θα πρέπει να λάβει κατάλληλη ενέργεια. Και ποια είναι η κατάλληλη ενέργεια? Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη διακυκωμένη γραμμή, που σημαίνει ότι αν εμφανιστεί το μήνυμα bus write στο διάβλο, τότε αν κάποιος ήταν valid, θα πρέπει να μεταβεί στην κατάσταση invalid. Ενώ άμα ήταν invalid, τότε ομοίως υπάρχει και εδώ πέρα ένα με διακυκωμένες γραμμές, άμα ήταν invalid, παραμένει invalid για το bus write. Αν είναι invalid και κάποιος άλλος επεξεργαστής γράψει σε αυτά τα δεδομένα, παραμένει ασφαλώς invalid. Ενώ αν θελήσει να διαβάσει κάποιος επεξεργαστής μια γραμμή που είναι στην κατάσταση invalid, τότε δίνει το σήμα processor read ότι θέλει να διαβάσει, μεταβαίνει στην κατάσταση valid μόλις έρθουν τα συγκεκριμένα δεδομένα και έχει δώσει το μήνυμα bus read στο διάβλο. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε τις δύο πιθανές καταστάσεις και τις μεταβάσεις, τις έγκυρες μεταβάσεις και πότε ενεργοποιούνται αυτές οι έγκυρες μεταβάσεις. Τα πιο σημαντικά υποκλέπτοντα πρωτόκολλα είναι δύο. Το πρώτο είναι το πρωτόκολλο ακύρωσης εγγραφής, το write invalidate, δηλαδή μόλις ακούσει στο διάβλο ένας ελεκτής ότι έγινε μια εγγραφή σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης, ακυρώνει όλα τα δεδομένα που φέρει η συγκεκριμένη γραμμή μνήμης, τοποθετεί από valid σε invalid, ενώ το άλλο είναι το πρωτόκολλο ενημέρωσης εγγραφής, όπου όλες οι κρυφές μνήμες παρακολουθούν το διάβλο και μόλις γίνει μια εγγραφή και φέρουν τη συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης, τότε τροποποιούν τα δικά τους δεδομένα. Έχει επικρατήσει βέβαια το πρωτόκολλο ακύρωσης, το invalidate. Αλλά γιατί έχει επικρατήσει, ας δούμε τους λόγους που έχει επικρατήσει. Καταρχήν, πολλαπλές εγγραφές στην ίδια λέξη απαιτούν πολλαπλές ενημερώσεις. Δηλαδή, μία λέξη, μία γραμμή της κρυφής μνήμης, ενδεχομένως έχει πολλά byte, έστω 64 byte. Άρα λοιπόν, αν γίνονται πολλαπλές ενημερώσεις σε κάθε byte, πρώτα στο ένα byte, μετά στο δεύτερο, μετά στο τρίτο κτλ., τότε απαιτούνται πολλαπλές κοινοποιήσεις ενημέρωσης. Όμως, άμα γίνει μια τροποποίηση στο άλλο πρωτόκολλο που είναι το πρωτόκολλο ακύρωσης, απαιτείται μόνο μια ενημέρωση ακύρωσης. Ένα μόνο μήνυμα ακύρωσης αρκεί για να ακυρωθεί όλη η γραμμή. Άρα, από εδώ φαίνεται πόσες λιγότερες επικοινωνίες με το διάβλο γίνονται με το πρωτόκολλο ακύρωσης. Το πρωτόκολλο ακύρωσης ενεργεί σε μπλοκ κρυφής μνήμης, δηλαδή σε μια ολόκληρη γραμμή της κρυφής μνήμης, ενώ τις ενημέρωσε σε λέξεις ή σε byte. Αν τροποποιούνται πολλαπλές λέξεις στην ίδια γραμμή, τότε απαιτούνται πολλαπλές ενημέρωσεις, αλλά μόνο μια ακύρωση. Στο πρωτόκολλο ακύρωσης υπάρχει μια καθυστέρηση σε αστοχία ανάγνωσης,
επειδή θα πρέπει να ενημερωθεί βέβαια η κρυφή, η γραμμή της κρυφής μνήμης, ενώ στο πρωτόκολλο ενημέρωση η αλλαγή έχει μεταφερθεί. Άρα εδώ πέρα έχει ένα πόντο, μπορούμε να πούμε, το πρωτόκολλο ενημέρωσης, γιατί ήδη είναι ενημερωμένα τα δεδομένα. Αλλά συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η ακύρωση απαιτεί λιγότερο εύρος ζώνης. Η κάθε κρυφή μνήμη υποκλέπει τα δεδομένα που στέλνονται από τις υπόλοιπες κρυφές μνήμες. Παρακολουθεί το διάβλο και άρα υποκλέπτει τα δεδομένα αυτά της επικοινωνίας. Αν ένας άλλος επεξεργαστής ζητήσει δεδομένα για εγγραφή, τότε όσοι έχουν τη συγκεκριμένη διεύθυνση την ακυρώνουν. Όπως είδαμε, είναι το πρωτόκολλο Write Invalidate, άρα λοιπόν μόλις κάποιος επεξεργαστής ζητήσει να γράψει μια συγκεκριμένη διεύθυνση, θα πρέπει να ακυρωθούν τα δεδομένα από οποιαδήποτε άλλη κρυφή μνήμη. Βέβαια, απαιτείται σειριοποίηση των γραφών, ιδιαίτερα αν υπάρχει ανταγωνισμός για γραφή στην ίδια περιοχή μνήμης. Και ο πρώτος επεξεργαστής που θα αποκτήσει πρόσβαση στο διάβλο αναγκάζει τον άλλο επεξεργαστή να ακυρώσει το αντίγραφό του. Εφόσον έχουν μπει όλα σε σειρά, μπορεί να αποφασιστεί ποιος είναι ο πρώτος επεξεργαστής και ποιος είναι ο δεύτερος. Σχετικά συνέχεια με το Write Invalidate, μία γραφή στο διάβλο. Αν έχουμε γραφή στο διάβλο, τότε αν μία κρυφή μνήμη έχει τροποποιήσει τα δεδομένα, τα γράφει στην κρυφή μνήμη. Άρα λοιπόν, όταν αποφασίσει κάποιος επεξεργαστής να γράψει κάτι στην συγκεκριμένη διεύθυνση, θα πρέπει η κρυφή μνήμη που έχει τα δεδομένα και είναι dirty, γιατί έχει χρησιμοποιήσει write back, να τα μεταφέρει στην off-chip μνήμη, ώστε ο επεξεργαστής να μπορέσει να διαβάσει τα έγκυρα δεδομένα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το bit εγκυρώτης για να ακυρωθεί μία γραμμή και μπορεί να προσθεθεί και άλλο bit για να έχουμε και καταστάσεις όπως αποκλειστικής πρόσβασης. Ιδιοκτήτης λοιπόν. Χρησιμοποιείται ένας ελεκτής επιπερασμένων καταστάσεων για τις πιθανές μεταβάσεις. Είδαμε το πρωτόκολλο δύο καταστάσεων. Το επόμενο πρωτόκολλο είναι το πρωτόκολλο τριών καταστάσεων και χρησιμοποιεί τα γράμματα MSI. Το MSI λοιπόν υποδηλώνει τρεις καταστάσεις. Το M είναι το Modified, το S είναι το Shared και το I είναι το Invalid. Modified, τροποποιημένο λοιπόν, Shared, κοινόχρηστο, Invalid, άκυρο. Οποιαδήποτε λοιπόν κρυφή γραμμή της κρυφής μνήμης βρίσκεται σε μία από αυτές τις τρεις καταστάσεις. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τις έγκυρες μεταβάσεις στο διάγραμμα καταστάσεων που φαίνεται στη διαφάνεια. Αρχικά, όλες οι γραμμές της κρυφής μνήμης είναι στην κατάσταση invalid. Αν θελήσει κάποιος επεξεργαστής να γράψει στη γραμμή, τότε βλέπουμε εδώ processor write, θέλει να γράψει, στέλνει το μήνυμα bus read exclusive, ότι το διαβάζει με αποκλειστικό τρόπο και έτσι λοιπόν μεταβαίνει στην κατάσταση modified, ότι έχει γράψει. Βέβαια βλέπουμε ότι όταν εμφανιστεί το μήνυμα bus read exclusive εδώ και εδώ στο διάβλο, οι διακεκομμένες γραμμές συμβολίζουν κάτι που συνέβηκε από το διάβλο, τότε παρατηρούμε ότι είτε ήταν modified και έχουμε bus read exclusive, οπότε τότε μεταβαίνουμε στην κατάσταση invalid, εφόσον γίνει flush, δηλαδή αποθηκεύσει τα δεδομένα στην εξωτερική μνήμη, ενώ άμα είναι share με bus read exclusive, απλώς θα τα πηγαίνει στο invalid χωρίς κάποια αλλαγή. Κάτι που είναι modified μπορεί να γίνει read ή write χωρίς να επηρεάσει τίποτα. Άρα ένας επεξεργαστής που έχει σε κατάσταση modified μια γραμμή κρυφής μνήμης μπορεί να την ενημερώνει, να την ξαναδιαβάζει, να την ενημερώνει χωρίς να στέλνει κάποιο μήνυμα στο διάβλο. Αν όμως κάποιος επεξεργαστής που είναι invalid θελήσει να διαβάσει τη συγκεκριμένη γραμμή, processor read,
τότε στέλνει το μήνυμα bus read και μεταβαίνει στο shared. Το bus read λοιπόν, μόλις έρθει το σήμα, βλέπουμε το bus read, ότι από το διάβλο ήρθε το μήνυμα ότι κάποιος άλλος επεξεργαστής θέλει να διαβάσει τη συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης, τότε από το modified που ήταν κάνει flash, αποθηκεύει τα αποτελέσματα στην RAM και πηγαίνει και αυτή η γραμμή στο shared. Μια γραμμή που είναι στο share μπορεί να διαβαστεί χωρίς κανένα πρόβλημα όσες φορές θέλουμε. Σε περίπτωση όμως που θέλει ένας επεξεργαστής να διαβάσει από την συγκεκριμένη, να γράψει στη συγκεκριμένη γραμμή, τότε πρέπει να κάνει αναβάθμιση δικαιωμάτων και από share να πάει στο modified. Και πώς θα επιτευχθεί αυτό? Όταν θέλει processor write, θα στείλει το μήνυμα bus read exclusive. Το bus read exclusive θα έχει ως συνέπεια να τον μεταβάλει, να τον τροποποιήσει και να το θέσει στην κατάσταση μη. Έτσι λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις καταστάσεις και είδαμε όλες τις έκυρες μεταβάσεις. Η διαφορά με το write update είναι ότι δεν δημιουργείται επικοινωνία για κάθε γραφή, παρά μόνο αν υπάρχει λόγος. Για παράδειγμα, είδαμε στο processor read, όταν ήταν κάτι στο modified ή στο processor write, δεν μετέδιδε κάποια μηνύματα στο διάβλο. Όσες φορές ήθελε έκανε processor read ή processor write σε κατάσταση modify και δεν χρειαζόταν να ενημερώσει κανέναν απολύτως. Δηλαδή έχουμε πολύ λιγότερο ευρωζώνης, απέτηση λιγότερο ευρωζώνης. Αρχικά υπήρχε και μια μετάβαση από το modified στο invalid με bus read, αλλά τελικά έγινε από το modified στο shared όταν γίνεται bus read, γιατί έτσι βοηθάει καλύτερα κάποια κρυφή μνήμη εφόσον έχει έγκυρα δεδομένα να τα κρατήσει λίγο παραπάνω και να μην τα κάνει κατευθείαν άκυρα, invalid. Κάποιες σχεδιαστικές αποφάσεις που επηρεάζουν τις επιδόσεις. Αρχικά, όπως είπαμε, είχαμε από το modified στο invalid για bus read με συνέπεια να δοθεί πλήρης exclusive πρόσβαση στον επεξεργαστή που το ζητούσε. Δηλαδή, αυτόματα ένας επεξεργαστής γινόταν exclusive, αποκλειστικής πρόσβασης. Αυτό συνήθως σήμαινε για το εξής. Κάποιος επεξεργαστής διάβαζε κάτι γιατί ήθελε να το τροποποιήσει. Όμως, στα σύγχρονα συστήματα, επιλέχθηκε από το μη να πάμε στο shared, δηλαδή να μεταβαίνουμε στην ενδιάμεση αυτή η κατάσταση. Άρα, ο άλλος επεξεργαστής δεν παίρνει κατευθείαν το exclusive, επειδή τις περισσότερες φορές βασιζόμαστε στην κοινή χρήση, αλλά σε περίπτωση που ο πρώτος επεξεργαστής θέλει να τροποποιήσει τα δεδομένα του, θα πρέπει να δώσει και ένα σήμα read exclusive, ώστε να κάνει αναβάθμιση των δικαιωμάτων, που σημαίνει βέβαια ότι θα υπάρχει και μια μικρή επιπρόσθετη καθυστέρηση. Στο πρωτόκολλο τριών καταστάσεων, αν θέλουμε να τροποποιήσουμε μια γραμμή, απαιτείται λοιπόν αρχικά να γίνει bus read για να έρθει σε κατάσταση S, και μέσα να γίνει bus read exclusive για να μεταβεί από το S στο ME. Θα μπορούσε βέβαια να βελτιωθεί το όλο σύστημα με το να έχουμε κατευθείαν μια κατάσταση που ονομάζεται exclusive, ε, που είναι ανάμεσα στο shared και στο modified και να μην απαιτεί δύο transaction, δύο επικοινωνίες στο διάβλο για να επιτευχθεί. Αυτή λοιπόν η κατάσταση προσθέθηκε και τοποθετήθηκε στο πρωτόκολλο μέση. Modified, exclusive, shared, invalid. Στο πρωτόκολλο μέση λοιπόν, modified, exclusive, shared, invalid, διατηρείται η συνέπεια της κρυφής μνήμης με τέσσερις καταστάσεις. Το πρωτόκολλο αυτό, το μέση, χρησιμοποιείται σε κάθε σύγχρονο SMB σύστημα. Είναι ένα πολύ δημοφιλές πρωτόκολλο, πολύ χρήσιμο πρωτόκολλο και αναγνωρισμένο από κάθε κατασκευαστή πολυπύρηνου συστήματος. Στο μέση, σε κάθε γραμμή κρυφής μνήμης προστίθονται 2 bit κατάστασης. 2 bit κατάστασης σημαίνει ότι μπορεί να κωδικοποιήσει 4 δυνατές καταστάσεις. Οι καταστάσεις λοιπόν είναι το modified τροποποιημένη. Σημαίνει ότι η γραμμή στην κρυφή μνήμη έχει τροποποιηθεί, δηλαδή είναι διαφορετική από την off-chip μνήμη και είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτή τη μνήμη CAS. Ασφαλώς, όταν τροποποιείται μια γραμμή κρυφής μνήμης, μόνο μία
κρυφή μνήμη την έχει τροποποιήσει, αλλιώς θα υπήρχε πρόβλημα και πρόβλημα χαμένης συναλλαγής. Η δεύτερη κατάσταση είναι η κατάσταση exclusive, αποκλειστική. Δηλαδή ότι η γραμμή στην κρυφή μνήμη είναι ίδια με την αντίστοιχη τιμή που έχει η RAM και δεν υπάρχει σε κάποια άλλη μνήμη CAS ή συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης. Δηλαδή ανά πάση στιγμή μπορεί από το exclusive να μεταβεί στο modified αν κάνει αυτή την αλλαγή. Η επόμενη κατάσταση είναι η shared. Η γραμμή στην κρυφή μνήμη είναι η ίδια με τη γραμμή στην κύρια μνήμη και βέβαια μπορεί να υπάρχει και σε άλλη μνήμη. Είναι shared, είναι κοινή, είναι κοινόχρηστη. Και τέλος είναι invalid που σημαίνει ότι δεν περιέχει έγκυρα δεδομένα και θα πρέπει να αγνοηθεί. Στις καταστάσεις λοιπόν, στις πρωτοκολλομές παρατηρούμε το εξής. Ότι αν μία κρυφή γραμμή, γραμμή της κρυφής μνήμης είναι σε κατάσταση μη, modified, τότε ισχύει αυτή η γραμμή μνήμης. Το αντίγραφο βέβαια είναι μη ενωμερωμένο, δεν υπάρχουν αντίγραφα σε άλλες κρυφές μνήμης και η εγγραφή δεν θα πάει σε αρτηρία. Εφόσον είναι τροποποιημένη, θα γίνει εγγραφή και θα παραμείνει τροποποιημένη, δεν χρειάζεται να ενημερωθεί κάποια άλλη κρυφή μνήμη. Αν είναι αποκλειστική, τότε έχει έγκυρα δεδομένα, ισχύει αυτή η γραμμή, δεν υπάρχουν αντίγραφα σε άλλες μνήμες CAS και η εγγραφή σε αυτή τη γραμμή δεν πηγαίνει σε αρτηρία, γιατί θα μεταβεί σε modified. Αν είναι διαμοιραζόμενη, τότε αυτή η γραμμή της μνήμης CAS ισχύει, έχει έγκυρα αντίγραφα, ίσως υπάρχουν, ίσως και να μην υπάρχουν, δηλαδή ότι είναι shared, δεν σημαίνει ότι σίγουρα ξέρουμε ότι αυτή η συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης βρίσκεται σε μία ακόμα κρυφή μνήμη, σημαίνει απλώς ότι ενδέχεται να είναι shared. Ότι ίσως υπάρχουν κρυφές μνήμες που έχουν αυτή εδώ πέρα τη διεύθυνση, ίσως και να μην υπάρχουν. Η εγγραφή σε αυτή τη γραμμή πηγαίνει σε αρτηρία και ενημερώνει την μνήμη CAS, ενώ τέλος είναι το invalid άκυρο που δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν έγκυρα δεδομένα. Στο διάγραμμα λοιπόν μεταβάσεων παρατηρούμε τις εξής καταστάσεις. Παρατηρούμε λοιπόν το invalid, shared, exclusive και modified. Για παράδειγμα, αν κάποια γραμμή είναι στο invalid και θελήσει ο επεξεργαστής να γράψει κάτι, τότε από το invalid γίνεται το write L, write local και μεταβαίνει στο modified. Από το modified, αν δεις στο διάβλο ότι έχει γίνει η εγγραφή write snoop, τότε μεταβαίνει στο invalid και γίνεται write back, αποθηκεύονται τα αποτελέσματα στην εξωτερική μνήμη. Από το invalid επίσης, αναγνώριση στο διάβλο ή εγγραφές στο διάβλο παραμένουν στην κατάσταση invalid, δεν τροποποιούν την γραμμή. Ενώ αν ο επεξεργαστής θελήσει να διαβάσει κάτι από τη συγκεκριμένη γραμμή, τότε από το invalid μεταβαίνει στο shared. Όταν είναι στο shared μπορεί να γίνουν read local ή read snoop όσες φορές θέλει η κάθε κρυφή μνήμη χωρίς να τροποποιήσει την κατάσταση, παραμένει στο shared. Από το shared μπορεί με ένα write local να μεταβεί στο exclusive, ενώ από το exclusive με read snoop κάποια άλλη κρυφή μνήμη ζήτησε δεδομένα, έχει συνέπεια από το exclusive να μεταβεί στο shared. Και επίσης κάτι που είναι στο exclusive μπορεί να διαβάζει ο επεξεργαστής όσες φορές θέλει read local και να παραμένει στο exclusive. Από το exclusive, αν γίνει write snoop, από το διάβλο λοιπόν εμφανιστεί το σήμα εγγραφής, θα μεταβεί τότε στο invalid, ενώ από το invalid θα μεταβεί πάλι στο exclusive, αν γίνει read local CPU και δεν υπάρχει σε άλλη κρυφή μνήμη η συγκεκριμένη διεύθυνση. Και τέλος, από το modified μπορεί με read snoop να μεταβεί στο shared
αλλά write back θα αποθηκευτούν τα αποτελέσματα στην εξωτερική μνήμη, και από το exclusive με write L, δηλαδή με write local, μεταβαίνει στο modified. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως σχεδόν από κάθε κατάσταση μεταβαίνουμε σε άλλη κατάσταση αναλόγως το τι έχει συμβεί κάθε φορά. Βέβαια μπορούμε να βλέπουμε το διάγραμμα το αντίστοιχο είτε από τον αρχικό επεξεργαστή είτε από έναν ελεκτή κρυφής μνήμης που κρυφακούει στο διάολο. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα παράδειγμα όπου βλέπουμε πως κάτι που είναι άκυρο, για παράδειγμα, μεταβαίνει στο shared, στην κατάσταση shared, εφόσον γίνει το RMS, read miss shared, αποτυχία ανάγνωσης λοιπόν. Από το shared μπορεί να μεταβεί στο modified με WH, που σημαίνει έχουμε write hit, δηλαδή αναβάθμιση των δικαιωμάτων, όπως και από αποκλειστικά μπορούμε να πάμε στο τροποποιημένη. Και από το τροποποιημένη μπορεί να μεταβεί σε άκυρη μόνο αν συμβεί κάτι στο διάβλο. Δηλαδή για να γίνει αποτροποποιημένο σε άκυρο ή αποτροποποιημένο σε κάποια άλλη κατάσταση θα πρέπει να συμβεί κάτι από το διάβλο και να έρθει. Άρα λοιπόν ένας ελεκτής κρυφής μνήμης που έχει μια γραμμή σε τροποποιημένη, αυτή δεν μπορεί μόνη της να αλλάξει κατάσταση παρά μόνο αν γίνει, αν ακουστεί στον κοινό διάβλο κάποιο σήμα. Άρα στο μέση κατά την ουσία ανάγνωσης, όταν η κρυφή μνήμη αστοχήσει, τότε εισάγεται διεύση της κύριας μνήμης στον κύριο διάβλο. Αν μία άλλη κρυφή μνήμη έχει καθαρό αντίγραφο σε exclusive κατάσταση, τότε το exclusive γίνεται σε shared και ο local επεξεργαστής από invalid γίνεται σε shared. Αν παραπάνω από μία κρυφές μνήμες έχουν τη συγκεκριμένη γραμμή, παραμένει shared κατάσταση και απλώς ο local μεταβαίνει σε shared. Αν κάποια έχει σε modified, τότε πρέπει να δώσει τα αποτελέσματα στην RAM, να τα γράψει write back και να γίνει shared, όπως και ο local επεξεργαστής, ενώ αν κανείς δεν έχει αντίγραφο, τότε διαβάζεται από το RAM και μεταβαίνει σε exclusive. Αν υπάρχει στην κρυφή μνήμη η συγκεκριμένη διεύθυνση κατά την επιτυχία ανάγνωσης, τότε δίνεται στον επεξεργαστή τα στοιχεία, αν είναι exclusive παραμένει exclusive, αν είναι modified παραμένει modified και άμα είναι shared παραμένει shared. Ενώ άμα είναι invalid δεν έχει καμία σχέση, από invalid θα μεταβεί σε κατάσταση shared, όπως είδαμε προηγουμένως. Ενώ κατά την αστοχία εγγραφής θέλει να γράψει αλλά δεν έχει ούτε exclusive ούτε modified δικαίωμα, τότε ο επεξεργαστής που κάνει write miss, δηλαδή θέλησε να γράψει αλλά δεν είχε την κατάσταση εγγραφής, εκδίδει σήμα ανάγνωση με σκοπό την τροποποίηση, δηλαδή read with intent to modify, και στο πρώτο σενάριο είναι όταν καμία μνήμη δεν έχει τροποποιημένο αντίγραφο, δεν απαντάει κανείς επεξεργαστής, τότε από invalid το κάνει modified. Ενώ αν υπάρχει αντίγραφο, τότε οι άλλες κρυφές μνήμες από shared exclusive το κάνουν invalid και αυτός από invalid το κάνει modified. Στο δεύτερο σενάριο κάποια CAS έχει τροποποιημένο αντίγραφο στην αστοχία εγγραφής, οπότε απαντάει η CAS που έχει modified και γίνεται invalid και ο αρχικός επεξεργαστής επαναλαμβάνει πάλι το σήμα read with intent to modify και αν δεν απαντήσει κανείς τότε το διαβάζει από τη RAM και αλλάζει η κατάσταση από invalid σε modified. Αν έχουμε ευστοχία write hit, ευστοχία εγγραφής, τότε συμβαίνει σε γραμμή που είναι στην κρυφή μνήμη και είναι modified, exclusive ή shared, διακρίνονται παρακάτω περιπτώσεις. Exclusive, όπου η γραμμή είναι αποκλειστική, οπότε γίνεται η τροποποίηση και αλλάζει η κατάσταση σε modified. Modified, όπου παραμένει modified, και shared, όπου το shared γίνεται modified, ενώ όλες οι άλλες κρυφές μνήμες που έχουν την κατάσταση shared γίνονται invalid. Τώρα, γιατί υπάρχουν οι καταστάσεις share και exclusive? Είναι κάποιες καταστάσεις που έχουν βρεθεί ότι βελτιστοποιούν την επικοινωνία και καταργούν
κάποιες συναλλαγές όπως είχαμε δει όταν είχαμε ένα πρωτόκολλο συνέπειας τριών επιπέδων. Μαζί με το Messi, ένα άλλο δημοφιλές πρωτόκολλο τεσσάρων καταστάσεων είναι το πρωτόκολλο Dragon, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε Sun Spark Servers. Υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις, Exclusive Clean, δηλαδή αποκλειστικής πρόσβασης, μόνο μία κάση έχει αντίγραφο και δεν έχει τροποποιηθεί, Shared Clean, πολλαπλές κάσεις έχουν αντίγραφο και η μνήμη ίσως είναι ή δεν είναι συνεπής, Shared Modified, δύο ή παραπάνω κρυφές μνήμες έχουν αυτή τη γραμμή και είναι τροποποιημένη, η κυρίως μνήμη δεν είναι συνεπής για αυτή τη γραμμή, μόνο μία κάστα είναι βέβαια σε Shared Modified, οι άλλες θα είναι σε Shared Clean, και Modified που είναι αποκλειστική πρόσβαση και τροποποιημένο. Εδώ δεν υπάρχει κατάσταση Invalid, είναι Update Based πρωτόκολλο και πάντα Up to Date. Αυτή που είναι Update Based σημαίνει ότι οποιαδήποτε εγγραφή στο διάβλο γίνεται γνωστή στις άλλες κρυφές μνήμες, οι οποίες βλέποντας στο διάβλο ενημερώνουν τα δεδομένα που έχουν αυτές. Υπάρχει όμως και ένα valid bit που χρησιμοποιείται μόνο για την αρχή. Το πρωτόκολλο τεσσάρων καταστάσεων λοιπόν βλέπουμε τις έγκυρες μεταβάσεις Exclusive, Shared Clean, Shared Modified και Modify. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι Exclusive μπορεί να μεταβεί στο Modified αν θέλει να το διαβάσει, ενώ άμα είναι σε Shared Clean πρέπει για να μεταβεί σε Modified να δώσει ένα σήμα στο διάβλο που είναι το Bus Update, που όταν έρθει το σήμα Bus Update έχει ως συνέπεια να απενεργοποιήσει την συγκεκριμένη γραμμή σε άλλες κρυφές μνήμες. Παρατηρώντας λοιπόν αυτό το διάγραμμα των τεσσάρων καταστάσεων, φαίνονται όλες οι έγκυρες μεταβάσεις που είτε προέρχονται από τον ίδιο τον επεξεργαστή είτε από ένα εξωτερικό γεγονός που συνέβηκε στον διάβλο. Για κάποιες σχεδιαστικές αποφάσεις μπορούμε να σημειώσουμε τα παρακάτω. Μπορεί να παραληφθεί η Share Modified κατάσταση και υπάρχει γιατί βασίζεται στο γεγονός ότι η μνήμη SRAM, που είναι η κρυφή μνήμη, είναι πολύ πιο γρήγορη από την DRAM, που είναι η off-chip RAM μνήμη, οπότε δεν είναι σωστό να περιμένει κάποιος μέχρι η DRAM να ενημερώσει την τιμή της σε μια κατάσταση bus update. Σε μια άλλη απόφαση είναι ότι αν κάποιος, μια γραμμή κρυφής μνήμης βρίσκεται σε κατάσταση shared clean, τότε σε περίπτωση που γίνει replace να ενημερωθούν όλες οι άλλες κρυφές μνήμες, ώστε αν είναι τελευταία να μπει σε exclusive. Και απαιτείται βέβαια σειριοποίηση των εγγραφών, ανάγνωση πότε έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή, ατομικό διάβλο και ούτω καθεξής. Βέβαια, προκειμένου να διατηρείται μία συνέπεια σε ένα πολυπύρηνο σύστημα, αυτό μεταφράζεται σε υψηλό κόστος. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που θέλουμε να αποφύγουμε αυτό το υψηλό κόστος για τη διατήρηση συνέπειας. Για παράδειγμα, όταν δημιουργούνται δεδομένα που δεν θέλουμε να τα αποθηκεύσουμε στην κρυφή μνήμη γιατί ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σύντομα. Τότε, αν ακολουθήσουμε το μοντέλο συνέπειας μνήμης, τα δεδομένα πρώτα πρέπει να αποθηκευτούν στην κρυφή μνήμη και στη συνέχεια να γίνει αποβολή αυτού για να τοποθετηθούν τα νέα δεδομένα. Γιατί έχουμε allocate on write. Όμως, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εκδιωχθούν δεδομένα που βρίσκονται στην κρυφή μνήμη τα οποία χρειάζονται γιατί έχουν βαθμό επαναχρησιμοποίησης. Ενώ τα δεδομένα που εμείς τοποθετήσαμε δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε σύντομα και έτσι λοιπόν δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν και άρα θα έχουμε μεγάλο ποσοστό αστοχίας. Για παράδειγμα, δεδομένα που δεν θα χρησιμοποιήσουμε είναι όταν παράγονται αποτελέσματα για μεγάλους πίνακες στην αρχή της εφαρμογής, όπου καθώς γεμίζει ο πίνακας απομακρύνονται οι πρώτες γραμμές. Και συνήθως εμφανίζεται το φαινόμενο να απομακρύνονται οι γραμμές κρυφής μνήμης χωρίς να έχουν επαναχρησιμοποιηθεί σε αυτό το σημείο. Γιατί αν θέλουμε να φτιάξουμε για παράδειγμα δεδομένα για ένα πίνακα που είναι 1 MB, τότε γεμίζονται οι πρώτες γραμμές κρυφής μνήμης από δεδομένα και καθώς συνεχίζει να γεμίζει ο πίνακας, απομακρύνονται αυτές τις γραμμές και τοποθετούνται τα υπόλοιπα δεδομένα που έχει συνέπεια βέβαια να μην υπάρχει καθόλου επαναχρησιμοποίηση. Για αυτές τις περιπτώσεις, οι σύγχρονοι επεξεργαστές υποστηρίζουν τις εντολές non-temporal, δηλαδή εντολές που δεν έχουν τοπικότητα και δεν πρέπει να επηρεάζουν την κρυφή μνήμη. Οι εντολές assembly, για παράδειγμα για την αρχιτεκτονική Intel 1086, έχουν τα δύο γράμματα NETAP από το non-temporal
Και, για παράδειγμα, υπάρχει η εντολή μετακίνησης στην εξωτερική μνήμη κάποιων δεδομένων με τη move DQA, ενώ υπάρχει αντίστοιχη εντολή με τα γράμματα NTAP, τα οποία σημαίνει να αποθηκευτούν τα συγκεκριμένα δεδομένα στην offset μνήμη χωρίς να τροποποιήσουν τα περιεχόμενα της κρυφής μνήμης. Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένα άρθρα που φέρουν περισσότερες πληροφορίες και θα πρέπει κάποιος να τα μελετήσει προκειμένου να μπορέσει να μάθει πώς να χρησιμοποιεί αυτές τις εντολές non-temporal. Πηγαίνουμε στο δεύτερο μέρος της διάλεξης που είναι οι σχεδιαστικές αποφάσεις. Τα παρακάνω πρωτόκολλα θεωρούν ότι οι πράξεις είναι διάσπασης, είναι ατομικές, atomic bus, ότι μία πράξη μπορεί να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τοποθετηθεί κάποια ενδιάμεσα. Η μία διάσπαση ενέργειας εισάγουν την πιθανότητα διεξόδου στο πρωτόκολλο. Υπάρχει το θέμα που ονομάζεται αστοχία κτήσης ή αναβάθμιση. Σημαίνει όταν μία CAS είναι σε κατάσταση shared, αλλά θέλει να γράψει αυτά, οπότε θα πρέπει να αλλάξει από shared σε modified. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στείλει ένα σήμα εγγραφής, χωρίς όμως να μεταφερθούν καθόλου δεδομένα, άρα γίνεται μια αστοχία γιατί πρέπει να γραφτεί κάτι στο διάβλο, προκειμένου οι άλλες κρυφές μνήμες να μεταβούν από shared σε invalid. Είναι διαφορετικό η αστοχία εγγραφής και η αστοχία και ευστοχία εγγραφής. Συνέπεια κρυφών μνημών εκτός από τη RAM έχουμε και στην είσοδο-έξοδο και στο DMA. Το ότι τα DMA, Direct Memory Access, ο ελεκτής απευθείας πρόσβασης στη μνήμη που υλοποιεί τις μεταφορές δεδομένων απευθείας πρόσβασης στη μνήμη, μεταφέρουν δεδομένα από τα περιφερειακά προς τη μνήμη και αντίστροφα. Θα πρέπει ο επεξεργαστής να ενημερώνεται για την αλλαγή κάθε φορά που το DMA έχει να γράψει κάτι στη μνήμη, αλλά βέβαια το DMA θα πρέπει να μην μεταφέρει δεδομένα τα οποία είναι άκυρα γιατί έχουν τροποποιηθεί και ενδεχομένως δεν έχει ενημερωθεί η κατάσταση στη RAM. Θα πρέπει λοιπόν το DMA να μην χρησιμοποιεί άκυρα δεδομένα. Άμα έχουμε write back, μπορεί να επιτευχθεί με το να μαρκαριστούν ορισμένες διευθύνσεις εισόδου-εξόδου ως uncachable, ώστε κατευθείαν οι ελεκτές κρυφής μνήμης να αποθηκεύουν τα δεδομένα μόλις πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση μνήμης. Έτσι λοιπόν υπάρχει η τεχνική της uncachable memories, μιας διαδεδομένης τεχνικής για να μην προκαλείται πρόβλημα συνέπειας, ιδιαίτερα σε είσοδο-έξοδο. Βέβαια δεν χρησιμοποιείται και πολύ σε πολυπύρηνα συστήματα γιατί θα μειωθεί η απόδοση δεδομένου ότι υπάρχει έντονη πρόσβαση σε κοινά δεδομένα στις παράλληλες εφαρμογές. Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως όταν έχουμε είσοδο-έξοδο. Υπάρχουν κάποιες ιδιότητες που συνδέονται με τα μοντέλα που συνέπειας που χρησιμοποιούμε. Μία από αυτές τις ιδιότητες είναι το write propagation. Δηλαδή, θα πρέπει όλες οι γραφές να γίνονται εμφανείς σε όλους τους επεξεργαστές. Κάποια άλλη είναι το write serialization, δηλαδή η σειριοποίηση των προσβάσεων. Όλες οι γραφές σε μία διεύθυνση μνήμης θα πρέπει να εμφανίζονται με την ίδια σειρά σε όλες τις διεργασίες. Για παράδειγμα, αν μια διεργασία βλέπει ότι πρώτα γράφτηκε το W1 και μετά το W2, θα πρέπει όλες οι διεργασίες να βλέπουν αυτή τη σειρά. Δηλαδή, η τιμή που θα έχει η διεύθυνση μνήμης να είναι η W2. Κάποιες σχεδιαστικές αποφάσεις είναι σε περίπτωση που εμφανιστεί στο διάβλο το σήμα bus read ποιος θα δώσει τα δεδομένα, γιατί μπορεί να τα έχουν πολλές κρυφές μνήμες. Μία άλλη λοιπόν κρυφή μνήμη θα τα δώσει, πρώτη που θα προλάβει ή η μνήμη αν δεν απαντήσει κανείς. Αρχικά ήταν cast to cast sharing, δηλαδή πρόσβαση από κρυφή μνήμη σε κρυφή μνήμη, με επιχείρημα ότι η SRAM ήταν πολύ πιο γρήγορες από τις DRAM, όμως σε πολυεπεξεργαστές με κατανεμημένες μνήμες και φυσικές απομακρυσμένες μνήμες είναι αποδοτικό, αλλά είναι πιο συνειδητοποίηση, πιο ακριβή, γιατί έχει και επικοινωνία κρυφής μνήμης με κρυφή μνήμη, απαιτεί έξτρα διάβλους επικοινωνίας και η κυρίως μνήμη θα πρέπει να περιμένει μήπως μια άλλη κρυφή μνήμη δώσει τα δεδομένα. Ως τώρα είδαμε για την συμφωνία που επιτυχάνεται ανάμεσα στην
στο τελευταίο επίπεδο της κρυφής μνήμης, για παράδειγμα στην L3 ή στην L2 και στην RAM. Τι γίνεται όμως στην συμφωνία μεταξύ των εσωτερικών διασυνδέσεων των κρυφών μνημών? Γιατί όπως έχουμε πει, έχουμε κάποια επίπεδα στην κρυφή μνήμη, έχουμε για παράδειγμα επίπεδο L1, L2 και L3. Το μέση λειτουργεί αποδοτικά όταν υπάρχει κοινή αρτηρία όπου συνδέονται όλες οι κρυφές μνήμες και έτσι μεταδίδονται μηνύματα άμεσα από μία κρυφή μνήμη στην άλλη ή μπορούν να αποτεύουν την κοινή αρτηρία. Συνήθως αυτές οι μνήμες είναι L2 ή L3 αν είναι ιδιωτικές. Η Ελένα δεν συνδέονται απευθείας με την αρτηρία, άρα υπάρχει ένα θέμα υλοποίησης, ένα θέμα προβλήματος υλοποίησης του μέση σε επίπεδα που δεν συνδέονται άμεσα στον κοινό διάβλο επικοινωνίας. Αλλά για να επιτύχουμε την συμφωνία μνημών και κατωτέρων επιπέδων, επεκτείνεται το μέση σε αυτές τις μνήμες, δηλαδή προσθέτονται extra bit ένδειξη κατάστασης και στα κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας κρυφών μνημών και η κατάσταση της γραμμής Ελένα παρακολουθεί την L2 και αντίστροφα. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί write-through στα κατώτερα επίπεδα από Ελένα προς L2 προς L3 ώστε οι τροποποιήσεις να πηγαίνουν άμεσα στην L2 και στις υπόλοιπες κρυφές μνήμες εφόσον υπάρχει ο κοινός διάβλος επικοινωνίας. Τα περιεχόμενα της Ελένα πρέπει να είναι πάντα υποσύνολο της L2 και της L2 πάντα υποσύνολο της L3. Δηλαδή, η προσετεριστικότητα της L2 να είναι ίση μεγαλύτερη της L1 και της L3 να είναι μεγαλύτερη ίση της L2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βέβαια και write back L1, δηλαδή τα αποτελέσματα μιας εγγραφής που κάνει ο επεξεργαστής να καθυστερούν να μεταβούν από την L1 στην L2, αλλά απαιτείται μια πολυπλοκότερη υλοποίηση. Απαιτείται το L1 να ενημερώνει το L2, το L2 το L3 και το L3 μέσω του κοινού διάβλου τις υπόλοιπες μνήμες για να γίνει write invalidate. Οι αλλαγές στην L2 μεταφέρονται άμεσα στην L1 και υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες προσεγγίσεις για διατήρηση της συμφωνίας. Παρατηρώντας λοιπόν τις αστοχίες σε πολυπύρηνα συστήματα, παρατηρούμε το διάγραμμα αυτό, υπάρχει μια αστοχία. Άμα είναι πρώτη αστοχία, τότε είναι cold αστοχία. Άμα έχει γραφεί προηγουμένως, άμα δεν έχει γραφεί προηγουμένως είναι no, ενώ αν έχει τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής είναι ένα fault sharing κτλ. Ενώ μπορούμε να έχουμε και replacement, αν λοιπόν έχει τροποποιηθεί no, ξαναελέγχεται κατά πόσο έχει τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής και είναι pure capacity και ούτω καθεξής. Μπορούν λοιπόν με αυτό το διάγραμμα να ακολουθώντας όλα αυτά τα ερωτήματα να αποφασιστεί κατά πόσο κάτι είναι true sharing, false sharing, true sharing capacity, pure false sharing, true sharing invalid, false sharing invalid. Είναι όλες οι αστοχίες που παρατηρούνται σε πολυπύρηνα σήμερα. Δεν έχουμε πια capacity conflict και compulsory, έχουμε πολλών παραπάνω ειδών καταστάσεις και με αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα μπορούμε να αποφασίσουμε κάθε φορά ποια είναι η κατάσταση. Τέλος, θα κλείσουμε με τα στοιχεία παράλληλου υπολογισμού. Όπως έχουμε δει ως τώρα, η συγγραφή ενός παράλληλου προγράμματος μπορεί να γίνει με τα παρακάτω μοντέλα, να γίνει με κοινή μνήμη χωρίς νήματα, με νήματα, με κατανεμένη μνήμη μεταβίβαση μηνυμάτων, παράλληλη πρόσβαση, simple program, single program multiple data, multiple program multiple data. Τα μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού είναι ανεξάρτητα κάθε φορά από την αρχιτεκτονική μνήμη και μπορούν να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μοντέλο παράλληλου προγραμματισμού για οποιαδήποτε αρχιτεκτονική μνήμη. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μοντέλο κοινή μνήμη σε παράλληλο σύστημα κατανεμένη μνήμη, στο Kendall Square Research, ή ένα μοντέλο κατανεμένη μνήμη σε παράλληλο σύστημα κοινή μνήμη με την μεταβίβαση μηνυμάτων MPA παρά με την σύση NUMA. Στο μοντέλο κοινής μνήμης χωρίς νήματα υπάρχει μια κοινή ενιαία μνήμη, ασύγχρονες εγγραφές και αναγνώσεις, υποστηρίζονται σημαφόροι, κλειδώματα, βέβαια υπάρχει μια δυσκολία στη διαχείριση της τοπικότητας
δηλαδή η διατήρηση των δεδομένων στη μνήμη που βρίσκονται στον επεξεργαστή που τα χρησιμοποιηθεί, αλλά υπάρχει μια ευκολή υλοποίηση στα SMB συστήματα και υλοποιείται με ειδικό hardware software. Ένας άλλος τρόπος παράλληλου προγραμματισμού είναι τα νήματα, κοινή μνήμη, πολλαπλά νήματα ανδιεργασία, συγχρονισμός με σημαφόρους, κλειδώματα κτλ. Και οι δύο δημοφιλείς υλοποίησεις είναι το OpenMP και το POSIX Threads. Ένα άλλο είναι το μοντέλο μεταβίβαση μηνυμάτων. Κάθε διεργασία έχει ιδιωτική μνήμη. Οι διεργασίες επικοινωνούν μεταξύ τους με μεταβίβαση μηνύματος. Η επικοινωνία απαιτεί ενέργειες και από το πομπό και από το δέκτη. Η επικοινωνία γίνεται με την κλίση κατάλληλων συναρτήσεων μιας βιβλιοθήκης και ο προγραμματιστής να καλύπτει όλη την παραλία. Μέσα στην Passing Interface λοιπόν χρησιμοποιούμε και στο εργαστήριο και συγκεκριμένα το OpenMPI. Το άλλο μοντέλο είναι η παράλληλη πρόσβαση δεδομένων, όπου υπάρχει ένα μεγάλο set δεδομένων. Έχουμε το data partition, δηλαδή ότι τμηματοποιούνται δεδομένα σε πολλά κομμάτια και κάθε επεξεργαστής εκτελεί τις ίδιες εντολές αλλά σε άλλο εύρος τιμών εισόδου. Μια ομάδα από διεργασίες εκτελούν ενέργειες ανεξάρτητα πάνω σε αυτή την είσοδο. Όλες οι διεργασίες εκτελούν την ίδια συνάρτηση, απλώς τροποποιείται κάθε φορά το εύρος των δεδομένων εισόδου. Τα δεδομένα μπορεί να βρίσκονται είτε σε μια κοινή μνήμη είτε σε ιδιωτική μνήμη, υλοποιούνται σε compilers και διαβάζουν πώς θα σταλούν τα δεδομένα και πώς θα τοποθετηθούν κάθε φορά οι κατάλληλες εντολές MPI. Κάποια άλλα μοντέλα είναι το Single Program Multiple Data, το ίδιο πρόγραμμα σε πολλαπλά δεδομένα, ενώ το άλλο είναι το Multiple Program Multiple Data, που είναι το κλασικό πολυπύρνο σύστημα που έχουμε πια, πολλοί διαφορετικοί κώδικες σε πολλά δεδομένα. Ο στόχος βέβαια πάντα είναι η παραλληλοποίηση εφαρμογών. Πώς επιτυχάνει η παραλληλοποίηση μας αφορά και θα πρέπει να μιλήσουμε για τις αρχές σχεδιασμού παράλληλων εφαρμογών για τη διαδικασία παραλληλοποίηση προγραμμάτων. Η παραλληλοποίηση μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειρονακτικά. Αυτόματα έχει πολλά προβλήματα. Συνήθως έχει λαθασμένα αποτελέσματα, μείωση της απόδοσης, μείωση της χρήσης, δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί παράλληλος κώδικας, ακόμα και με hints από τον προγραμματιστή που είναι προβληματική κατάσταση. Γενικά δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην ανάπτυξη εργαλείων για αυτόματη παραλληλοποίηση κώδικα. Βέβαια υπάρχουν εργαλεία που βοηθούν τον προγραμματιστή με κάποιο profiling κτλ. Να βρει ποια είναι τα hot spot του συστήματός του και να μπορέσει να ενσωματώσει, να επικεντρωθεί πάνω σε αυτά. Η ανάπτυξη αλγορίθμων είναι μια κρίσιμη διαδικασία στην επίλυση προβλημάτων με χρήση υπολογισμών. Ασφαλώς κάθε φορά έχουμε ένα σχεδιακό αλγόριθμο όπου είναι η καλύτερη δυνατή έκδοση για έναν πυρήνα και θα τη χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες εκδόσεις. Και υπάρχει και ο παράλληλος αλγόριθμος, μια αλληλουχία στοιχειωδών βημάτων που περιγράφουν τη λύση χρησιμοποιώντας πολλούς επεξεργαστές ή πολλά νήματα. Άρα ξεκινάμε από ένα σχεδιακό αλγόριθμο και το βελτιώνουμε ώστε να αποδίδει την ίδια ποιότητα σε μικρότερο χρονικό διάστημα ή πολύ καλύτερη ποιότητα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Προκειμένου να παραλληλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα, θα πρέπει να εντοπίσουμε τα τμήματα του κώδικα που μπορούν να εκτελεστούν, το τμήμα του κώδικα που μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα, αντιστοίχηση αυτών των τμήματων σε πολλούς επεξεργαστές, διανομή των δεδομένων εισόδου, εξόδου και των διάμεσων αποτελεσμάτων, συγχρονισμό των επεξεργαστών και πρόσβαση σε δεδομένα από πολλαπλούς επεξεργαστές. Τμήματα κώδικα που εκτελούν παράλληλα ενδέχεται να χρησιμοποιούν κρίσιμα τμήματα, ονομάζονται περιοχή του προγράμματος όπως έχουμε δει στα λειτουργικά συστήματα όπου γίνεται ενημέρωση μιας κοινόχρησης περιοχής και άρα απαιτείται να είναι κλειδωμένη αυτή η πρόσβαση. Ξεκινάει από την εντολή που διαβάζει την τρέχουσα τιμή και τελειώνει αμέσως μετά την ενημέρωση αυτής της περιοχής και απαιτείται αποκλειστική πρόσβαση σε αυτή την περιοχή με αμοιβαίο αποκλεισμό. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα κομμάτι κώδικα που έχει τις παρακάτω εντολές temp he on y, temp he sin sin, ψ on y on temp he, θα πρέπει, εφόσον αυτό το κομμάτι κώδικα εκτελεστεί από πολλές διαφορετικές διεργασίες συνήματα, να κλειδωθεί. Και για να κλειδωθεί τοποθετείται συνήθως, όπως βλέπουμε εδώ, mutex, αμοιβαίος αποκλεισμός, mutex lock και mutex unlock. Και είναι προστατευμένη αυτή η πρόσβαση. Βέβαια, εντολές αμοιβαίου αποκλεισμού υπάρχουν σε κάθε πλαίσιο παράλληλου προγραμματισμού, στο OpenMP, στο OpenMPI, CUDA κ.ο.κ. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν αμοιβαίος αποκλεισμός, ώστε μόνο μια διεργασία να εισέρχεται στο
στο τμήμα αυτό. Αν εκτελείται ταυτόχρονα από πολλαπλά μηνύματα, πρέπει πάντα να είναι προστατευμένη η πρόσβαση σε κοινόχρηστα δεδομένα. Αλλιώς έχουμε πρόβλημα χαμένων συναλλαγών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή διάλεξη.